Θα καλησπέρισω τον καλό φίλο τον Νίκο Σαπκάρη, Νικόλα Αλέξο Σαπκάρη. Καλησπέρα. Καταρχήν χαίρομαι που τα λέμε Νίκο μετά από πολύ καιρό, έστω και διαδικτυακά. Μάλμο, Σουηδία, ψυχολόγος, ειδικό σύμβουλο ανάπτυξη στο Μπούρλοβ Κόμου. Τώρα η προφορά εντάξει, εγώ δεν το έχω με το σουηδικό. Γεια σου, Νίκο μου. Γεια σα και από μένα. Και εγώ χαίρομαι που τα λέμε στο και διαδικτυακά. Συντοπίτης ο Νίκος. Πολύ καιρό. Πόσα χρόνια στη Σουηδία, Νίκο? Τώρα πλέον σχεδόν 3 χρόνια. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά είναι αρκετά για να μπορέσει να καταλάβει τη διαφορετικότητα αυτού του έθνους, του λαού, του κράτους γενικότερα. Έχεις παρακολουθήσει, έχουμε δει και σε άλλες συνδέσεις και σε κουμπές δημοφιλέστατες της Ελλάδας. Για αυτό το αμφισβητούμενο, το αμφίσιμο, πώς να το χαρακτηρίσω, σουηδικό μοντέλο αντιμετώπισης του κορονοϊού. Καταρχήν θέλω να μου πεις σήμερα, τώρα, πώς είστε και τι μέτρα υπάρχουν σήμερα, έτσι. Δεν είστε σε καραντίνα? Όχι, σε καραντίνα δεν είμαστε και ποτέ δεν ήμασταν. Και δεν με τη μορφή που έχετε συνηθίσει εσείς στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι κάθε περιοχή έχει λίγο διαφοροποιημένα μέτρα όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Στοκχόλμη τα μέτρα είναι λίγο πιο αυστηρά. Δεν τους επέτρεπαν, ας πούμε, ή τέλος πάντων έχουν πιο αυστηρές προτροπές και προειδοποιήσεις όσον αφορά τα ταξίδια. Γενικότερα όμως υπάρχουν μέτρα. Παραδείγματος χάρη, απαγορεύονται τα ταξίδια μέχρι και τις 15 Ιουνίου εκτός χώρας. Εκτός. Και, ναι, αλλά ουσιαστικά προτρέπουν τον κόσμο να μην μετακινηθεί. Αυτό ισχύει από το τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Νίκο, και τα οδικά ταξίδια, όλα τα ταξίδια. Ναι. Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Δεν μπορούν να περιορίσουν αυτές τις ελευθερίες, αλλά συνεχώς προτρέπουν, υπάρχουν μεγάλες καμπάνιες οι οποίες αυτό έχουν σκοπό, να περιορίσουν όσο γίνεται την άσκοπη μετακίνηση. Γιατί ξέρεις, εδώ η χώρα είναι τεράστια, είναι 10 φορές στην Ελλάδα. Και στους Σουηδούς, όσον αφορά το κομμάτι της φύσης, της γύμνασης κτλ., είναι τρόπο ζωής και είναι κομμάτι του DNA τους. Πώς μετακινείστε, δηλαδή, εσύ τώρα για να βγεις από το σπίτι, βγαίνεις κανονικά, ας πούμε, πηγαίνεις στη δουλειά σου? Ακριβώς, έτσι όπως το λες είναι. Απλά, δηλαδή, οι περιορισμοί στη μετακίνηση ποιοι είναι? Για παράδειγμα, στα λεωφορεία, υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός που μπαίνει μέσα στα λεωφορεία. Οι θέσεις οι οποίες είναι δίπλα-δίπλα, ουσιαστικά η μία από τις δύο μένει καινή, οπότε σκέψω ότι τα λεωφορεία είναι πλέον στο μισό αριθμό από ό,τι έπαιρναν. Αλλά αυτό είναι ένα κάτι το οποίο, ξέρεις τι, σε μια κατάσταση κρίσης, άκουγα πριν και τον δικηγόρο που είχες καλεσμένο, που είπε ότι όντως σε μια κατάσταση κρίσης θα υπάρχουν και λάθη. Θα σου πω ένα περιστατικό που είχε γίνει στο Χόλμη, σε μια περιοχή η οποία είχαν κάποια αστικά λεωφορεία τα οποία περνούσαν και από ένα μεγάλο νοσοκομείο της Στοκχόλμης. Αυτό λοιπόν, όταν είχε γίνει η μεγάλη ιστορία αυτή και στην Ιταλία, είχε ξεσπάσει όλο αυτό το πανικό. Αρχές Μαρτίου. Πανικό. Η σύνδεση. Να μπορέσουν να περιορίσουν όσο γίνεται τις μετακινήσεις κτλ. Κάτι το οποίο το κατάφεραν για μία μέρα, δύο. Ουσιαστικά μείωσαν τον αριθμό των δρομολογίων και εκεί που ένα λεωφορείο πήγαινε ένα 10 λεπτά στον προορισμό του, πήγαινε ένα 45. Αυτό που κατάφεραν τελικά ήταν να υπάρχει μεγάλο συνοστισμό του κόσμου. Οπότε καταλαβαίνεις, όταν πηγαίνει ένα 45 λεπτά το λεωφορείο, θα έχει μαζευτεί πολύ περισσότερο κόσμο και γίνεται ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο θέλουν. Επίσης, αυτό που εντόπισαν και είδανε είναι ότι πολλοί κόσμος ουσιαστικά χρησιμοποιούσε αυτή τη γραμμή για να μπορεί να πάει να εργαστεί στο νοσοκομείο. Οπότε δημιουργήθηκε κι άλλο ένα πρόβλημα στο ίδιο το νοσοκομείο που περνούσε από αυτή τη γραμμή. Λειτουργίας, έτσι. Οπότε ακριβώς. Από τις επόμενες 2 μέρες, όχι μόνο ξαναεπανήλθαν, αλλά επανήλθαν με ανά 5 λεπτά πλέον τα λεωφορεία πηγαίνανε. Απλά αυτό το οποίο γινόταν είναι αυτό, ότι το μισό λεωφορείο ήταν άδειο. Με τα καταστήματα, τι ισχύει? Τα εμπορικά καταρχήν, έτσι. Είναι ανοιχτά υπάρχει όλα. Υπάρχει ένας κανονισμός που δεν επιτρέπει πάνω από 50 άτομα να συγκεντρωθεί ένας αριθμός πάνω από 50 άτομα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στα μεγάλα εμπορικά κέντρα ή, ας πούμε, για παράδειγμα το IKEA που αναφέραμε και πριν. Έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ανάλογα με τετραγωνικά μέτρα.
Αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή στα εστιατόρια είναι ανοιχτά τα εστιατόρια. Απλά δεν επιτρέπονται οι ουρές. Πρέπει να καθίσεις στα τραπεζοκαθίσματα και θα σε σερβίρουν αυτοί. Ενώ στη Σουηδία το πιο βασικό κομμάτι είναι ότι υπάρχει αυτό το self-service, δηλαδή είναι δύσκολο να βρεις να σε σερβίρουν. Τώρα έχει γίνει λίγο διαφορετικά, δηλαδή πρέπει να καθίσεις στο συγκεκριμένο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων. Δεν μπορείς να καθίσεις την ουρά. Και οι Σουηδοί, όσον αφορά την ουρά, έχουν μεγάλη υπομονή να κάθονται στην ουρά για να παραγγείλουν και ένα καφέ ακόμα. Στα καφέ και στα μπαρ υπάρχουν οι αποστάσεις, social distances, πώς γίνεται? Αυτό το είχαν οι Σουηδοί από πριν. Το είπα. Αυτό, ναι. Το διαβάζω κι εγώ. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε κιόλας, αν δείτε πώς περιμένει ένας Σουηδός, ας πούμε, το λεωφορείο στη στάση, θα δείτε τι θα σας βγάλει. Αυτό είναι, ξέρεις, επειδή έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό εδώ στο Πανεπιστήμιο του Μάλμε, στα πρώτα μαθήματα τα οποία κάναμε, μας είχαν ουσιαστικά ενημερώσει και προειδοποιήσει ότι να μην παρεξηγήσουμε αυτή την συμπεριφορά. Ότι είναι κάτι, είναι κάτι δεδομένο για αυτούς, ότι δίνουν απόσταση. Δεν θα υπάρχει αυτή η μικρή κουβεντούλα, ας το πούμε έτσι, όταν θα βρεθεί σε μια στάση λεωφορείου. Και αυτό που κάνουν οι Σουηδοί είναι να έχουν το προσωπικό τους χώρο και λίγο ουσιαστικά αυτό το social distancing υπήρχε. Οπότε και τώρα είναι εύκολο να το ακολουθήσουν. Σίγουρα όχι όλοι, βέβαια. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Θεωρείς ότι από αυτά που βλέπεις. Γιατί εντάξει, βλέπεις και στην Ελλάδα το ότι ίσχυσε, διαβάζεις και όλα έχεις εδώ φίλους, συγγενείς, γνωστούς. Βλέπω εδώ τώρα οι αριθμοί σήμερα στη Σουηδία έχουμε 2.769 νεκρούς. 22.720 κρούσματα. Είναι ένα μοντέλο που ακολουθήθηκε και σχολιάστηκε γιατί είναι διαφορετικό από τις περισσότερες χώρες του κόσμου και της Ευρώπης κυρίως. Θεωρείς ότι είναι πετυχημένο το μοντέλο ή θα κριθεί σε βάθος χρόνου? Όλα θα κριθούν σε βάθος χρόνου, προφανώς. Έτσι, δεν υπάρχει... Αυτό είναι λίγο, ξέρεις, για μένα μου ακούγεται λίγο περίεργο στα αυτιά μου κάθε φορά. Δεν υπάρχει κάποιος διαγωνισμός ή ανταγωνισμός για το ποιο χώρα, ας το πούμε έτσι, έχει την καλύτερη λύση. Νομίζω ότι κάθε χώρα, ειδικά με την γεωγραφική ανακατανομή, αν δούμε τώρα τον αριθμό των θυμάτων, θα κατανοήσουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ασχέτως των μέτρων. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, η μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή είναι η Στοχόλμη. Έτσι, σε μια χώρα η οποία μπορεί να έχει τον ίδιο πληθυσμό περίπου με την Ελλάδα, η 10 φορές μεγαλύτερη έκταση και έχει μόνο μία μητροπολιτική περιοχή που είναι η Στοχόλμη και έχει περίπου 2,5 εκατομμύρια κατοίκους. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο άτυπο να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Και οι περισσότεροι θάμα την Νίκο είναι εκεί, προφανώς. Ναι, ακριβώς. Είναι εκεί, ακριβώς. Και αυτό υπάρχει και μια ακόμα συνδεσιμότητα με το τι γινόταν στην Ιταλία και στην Ελβετία. Γιατί την εποχή εκείνη, στο τέλος Φεβρουαρίου, εδώ πέρα έχουμε στη Σουηδία το Sports Love, δηλαδή έχουν διακοπές. Τα παιδιά, οι χειμερινές διακοπές για να πάνε να αθληθούν και συνήθως πάνε για σκι. Και οι πλούσιες οικογένειες στη Στοχόλμη συνήθως πηγαίνουν στην Βόρεια Ιταλία ή στην Ελβετία. Που θεωρείται πραγματικά, θεωρείται ότι εκεί ξεκίνησε η ιστορία, σε κάποια θέρετρα στις Άλπεις. Και έτσι μεταδόθηκε και εδώ σε κάποια θέρετρα τα οποία είναι στον βορρά, πάνω ακόμα από τη Στοχόλμη. Και μάλιστα αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι ευκατάστατος και μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, καταλαβαίνεις ότι όταν έχουμε ένα μεγάλο σπίτι, υπάρχουν οικιακοί βοηθοί, οι οποίοι οικιακοί βοηθοί συνήθως είναι μετανάστες και θέλοντας και μη, ακολουθούν και αυτοί μια έτσι την. Αναγκαστικά να πάνε να βοηθήσουν στο σπίτι. Οπότε, αν μεταδοθεί ο ιός σε αυτούς, καταλαβαίνεις ότι αυτές οι οικογένειες, για παράδειγμα, υπάρχουν μια μεγάλη ποσόστοση στους Ομαλούς της Στοχόλμης. Οι οικογένειες αυτές έχουν, το γνωρίζω και εγώ από πρώτο χέρι, γιατί δουλεύουμε και με οικογένειες τέτοιες, που έχουν 10 άτομα στην οικογένεια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ένας, αν κολλήσει, είναι πολύ εύκολο να κολλήσουν και οι υπόλοιποι. Και γι' αυτό κιόλας υπάρχει και αυτό ότι συνήθως στα στρώματα της κοινωνίας, τα οποία δεν είναι τόσο ευκατάστατα, υπάρχει και μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αυτοί θα απευθυνθούν άμεσα στο δημόσιο φορέα και θα μπορέσουν εκεί να αντιμετωπίσουν όλη την κατάσταση, στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι. Για τους αριθμούς μόνο να πω κάτι, Παναγιώτη. Ναι, βεβαίως. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ένας θάνατος, είτε αυτός ο θάνατος επέλθει στο σπίτι, είτε σε ένα γυροκομείο, είτε σε ένα νοσοκομείο, καταγράφεται μέσα σε 2 ώρες. Που σημαίνει ότι λόγω ότι έχουμε τον προσωπικό αριθμό, την ταυτότητα αυτή τέλος πάντων, γνωρίζουν ακριβώς. Σκέψω ότι βάσει αυτού και βάσει των δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας είδαν και ποιοι ταξίδεψαν έξω από τη Στοχόλμη.
για να μπορέσει να καταλάβει. Είναι ιχνηλάτηση μέσω ακριβώς, κινητού που ακριβώς. Στην Ελλάδα, νομίζω, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, καταγράφεται ο θάνατος μόνο στο νοσοκομείο. Και δεν ξέρω πόσο παίρνει αυτό. Και επίσης, εντάξει, τώρα είχαμε περίπτωση που είχαμε και 3 μέρες. 4. Ακριβώς. Κάποιες μεμονωμένες. Αλλά... Υπάρχει μια απόκληση στα στατιστικά, αλλά οι θάνατοι εδώ είναι οι πραγματικοί θάνατοι. Αυτό που ουσιαστικά έχουν τονίσει και ο αντίστοιχος επιδημιολόγος στη θέση του κυρίου Τσιόδρα εδώ πέρα, αυτό έχει τονίσει, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο πώς συλλέγουν τα στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τις χώρες του Νότου. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που μας λες πάρα πολύ. Πόσο μάλλον όταν είδαμε και εμένα με ενόχλησε, ας πούμε, το συγκεκριμένο, κυρίως με έναν Έλληνα εκεί της Στοκχόλμης, αλλά και με 2-3 άλλους που έσπευθαν να συκοφαντήσουν τη Σουηδία και το σύστημά της, λέγοντας ότι, ρε παιδιά, δεν μας συμπεριφέρθηκαν καλά, Ελλαδάρα και μόνο Ελλάδα κτλ. Και δυστυχώς στην Ελλάδα ξέρεις καλά ότι πλέον έχουμε και πολλά site ειδικά, τα οποία εντρυφούν σε συνωμοσιολογίες. Και κάθε και λίγο να δείξουμε ότι μόνο εμείς είμαστε οι καλύτεροι και όχι οι υπόλοιποι. Και βρήκαν την ευκαιρία να συκοφαντήσουν τη Σουηδία. Έτσι. Τα είδες, πρόσεξες. Τα είδα και μάλιστα τα ψάξαμε κιόλας, γιατί μου έκανε και εμένα ιδιαίτερη εντύπωση. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, δεν μπορεί να το περιορίσει. Προφανώς, ναι, αλλά... Έτσι. Γι' αυτό κιόλας τονίζουμε ότι πρέπει λίγο να είμαστε λίγο πιο κριτικοί στην σκέψη μας όσον αφορά το ποιος λέει τι και από πού προέρχεται αυτή η πληροφόρηση. Ο καθένας που ζει εδώ πέρα στη Σουηδία καταλαβαίνει ότι το κράτος αυτό είναι πολύ καλά οργανωμένο. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε κάνει κάτι που μας εκνευρίζει, ουσιαστικά υπάρχει ένας λόγος από πίσω. Για παράδειγμα, θα σου πω ότι και από προσωπική εμπειρία, ότι το σύστημα υγείας έχει μια δομή και έχει ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή, δεν θα πάμε από το Α στο Γ, θα πάμε από το Α στο Β, από το Β στο Γ, και αν δεν πιάσει το Γ, τότε θα πάμε στο Δ. Αυτό το τηρούν ευλαβικά. Και θέλω να πω το εξής. Δεν θα σχολιάσω για τον κύριο αυτόν, το οποίο είπε. Ο καθένας μπορεί να βγάζει μια πικρία και όλοι όσοι είμαστε εδώ και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, προφανώς δεν είναι παράδεισος εδώ πέρα και προσπαθούμε πραγματικά να μπορέσουμε να εγκληματιστούμε στην όλη κατάσταση. Αλλά θα σου πω κάτι. Πολλές φορές υπήρχε μια αντιμετώπιση στο δημόσιο νοσοκομείο εδώ που έχω πάει εγώ. Τόσο ήρεμη, που ήταν εκνευριστικά ήρεμη, νομίζω ότι είναι ηρωνική. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με εξέπληξε προσωπικά. Και θεωρώ ότι, επειδή και η σύζυγός μου είναι νοσηλεύτρια και έχει δουλέψει και στο Διαβαλκανικό, η πίεση που είχε στο Διαβαλκανικό και πόσο γρήγορα μπορούσαν να αντιδράσουν, από τη μια πλευρά είναι πολύ καλό αυτό, από την άλλη πλευρά όμως, ας πούμε, για το σύστημα εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το κάνουν σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι πολύ τραβηγμένο το περιστατικό για να φτάσουμε από το Α στο Δ. Είναι ζήτημα ιδιοσυγκρασίας ή και οργάνωσης, ή και τα δύο. Και τα δύο, νομίζω. Και σκέψου, για παράδειγμα, αυτό το γεγονός ότι απαγορεύεται να δώσουν αντιβίωση σε παιδιά μέχρι κάτω το 5. Το ξέρουμε κι εμείς ότι δεν είναι καλό. Αλλά εδώ το τηρούν, πώς να το πω, όπως ακριβώς αυτά τις προτροπές που δίνουν για το social distancing. Δηλαδή, είναι κανόνας. Ο κόσμος σέβεται αυτό το πράγμα, σέβεται το ίδιο το κράτος, γιατί το θεωρεί ότι αν κοροϊδέψει το κράτος, κοροϊδέψει τον εαυτό του. Κάτι που δεν ισχύει στην Ελλάδα. Ναι. Διάβαζα, Νίκο, σε ένα από τα αρκετά κείμενα που έχουν γραφτεί για το σουηδικό μοντέλο αντιμετώπισης του κορονοϊού, για την ιδιοσυγκρασία, ότι αυτή είναι που ουσιαστικά έχει πείσει τους πολίτες και οδήγησε και την κυβέρνηση να μην πάρει τα μέτρα που πήραν άλλες χώρες, όπως η Δανία, η γειτονική, τέλος πάντων. Και κάπου διάβαζα ότι στη Σουηδία ακόμη και το first date γίνεται, λέει, πολλές φορές μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως μιλάμε εμείς τώρα, ας πούμε, έτσι. Χαριτολογώντας ήταν ένα καλό κείμενο γενικώς για τους Σουηδούς. Αλλά είχε και τα 2-3 χιουμοριστικά λίγο. Ότι λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους μπορούν να κρατήσουν την κοινωνική απόσταση, τις αποστάσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις ουρές και τα λοιπά, έτσι. Άρα αυτό ήταν το μυστικό, ίσως. Νομίζω ότι το στερεότυπο αυτό του Σουηδού τουρίστα που έρχεται στην Ελλάδα, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, νομίζω ότι είναι εντελώς πλέον ανήκει στο παρελθόν. Ό,τι γίνεται στο καλοκαίρι, νομίζω δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα, το έχουμε δει και με άλλες εθνικότητες. Αλλά όσον αφορά την καθημερινότητα, ναι, σκέψου ότι 7 η ώρα, 7,5 η ώρα είναι όλα κλειστά εδώ πέρα. Δηλαδή, στη καθημερινή, έτσι. Το βράδυ, έτσι, έχουν κλείσει όλα, δηλαδή. Ναι.
Παρασκευή, Σάββατο είναι μόνο που ουσιαστικά ο κόσμος θα βγει στα μπαρ και τα λοιπά. Οπότε σκέψω ότι 5 μέρες υπάρχει social distancing και έτσι κι αλλιώς. Και όσο είναι και αρεκατοικημένη η χώρα, νομίζω ότι και αυτό είναι και πιο δύσκολο να βρεις μια καφετέρια ανοιχτή. Μόνο στις μεγάλες πόλεις. Και οι μεγάλες πόλεις είναι τρεις. Είναι η Στοχόλμη, το Γετεμπόρι και το Μάλμε εδώ. Το Μάλμε. Οπότε ουσιαστικά αυτό το οποίο είπες πριν για την τεχνολογία, νομίζω ότι είναι λάτρης τεχνολογίας εδώ πέρα και υπάρχουν πάρα πολλές startups. Το έχουν αποδείξει κιόλας, εντάξει. Ειδικά στο Μάλμε είναι, ναι. Έχουν ονομάσει μικρή Silicon Valley εδώ πέρα, γιατί είναι η έδρα των gamers εδώ πέρα. Οπότε έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Αλλά σκέψου τη δομή λίγο του κράτους, δηλαδή από το πανεπιστήμιο ακριβώς δίπλα υπάρχει μία δομή η οποία ουσιαστικά οποιαδήποτε ιδέα έχεις εσύ προσπαθεί να σε στηρίξει, σου δίνει γραφεία για 6 μήνες δωρεάν μαζί με το καφέ σου και τα πρωινά τα οποία κάνουν εκεί πέρα και μπορεί αν έχεις ένα ωραίο πλάνο να δημιουργήσεις τη δικιά σου επιχείρηση, να έχεις βρει χορηγούς και να καταφέρεις κάτι πολύ μεγάλο. Αυτό όμως είναι, ξέρεις, από την παραγωγή στην κατανάλωση που λέμε. Δηλαδή έξω το πανεπιστήμιο πηγαίνεις ακριβώς στο απέναντι κτίριο και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιδέα τη δικιά σου, υπάρχει κόσμος ο οποίος θα σου συμβουλέψει, θα σε στηρίξει και θα σου δείξει τον δρόμο για να μπορέσει να το κάνεις. Και να βεβαίως, το κάνεις πράξη, να το υλοποιήσεις. Και βεβαίως ακόμη και με τις φθορές που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει υποστεί φθορές, το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας είναι υπόδειγμα, παραμένει έτσι. Υπάρχουν πολλά παράπονα. Ναι, υπάρχουν, γι' αυτό είπα οι φθορές τα τελευταία χρόνια δεν είναι όπως 10 χρόνια πριν, εντάξει. Όχι, προφανώς. Και νομίζω ότι ξέρεις, αυτό μας οδηγεί πάλι σε μια άτυπη σύγκριση. Δηλαδή, τι είναι ίδιο από τη δεκαετία του 90. Σε ποια χώρα είναι ίδια τα πράγματα. Όλα αλλάζουν προφανώς. Και το θέμα είναι ότι εδώ πέρα αλλάζουν, αλλά αλλάζουν με ένα τέτοιο τρόπο που ξαναγυρίζουν πίσω στην βιωσιμότητα. Δηλαδή, η λέξη sustainability, εδώ βιωσιμότητα, είναι δηλαδή, να ακούς συνεχώς εδώ πέρα. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να μπορέσουν να βρουν κάτι το οποίο να ρυπαίνει όσο γίνεται λιγότερο το περιβάλλον, να μπορέσουν δηλαδή να υπάρχει αυτό το πλαίσιο της βιωσιμότητας σε όλους τους τομείς. Μάλιστα, υπόδειγμα εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Άμα παράγουν τα ελληνικά μέσα εδώ τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα και γνώμες Ευρωπαίων που φέρουν την Ελλάδα ως παράδειγμα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Υπάρχει κάτι τέτοιο στη Σουηδία, αν διαβάζεις, αν ακούς, όσοι λένε ότι είσαι Έλληνας, ότι μπράβο, εσείς τα καταφέρατε, ή το έχουμε υπερτιμήσει λίγο εμείς εδώ? Κατηγορηματικά όχι. Όχι. Μάλιστα, με ενδιαφέρει πολύ η απάντηση αυτή. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Να συμπληρώσω μόνο λίγο. Οι χώρες οι οποίες ήταν με αυστηρά μέτρα, όπως η Δανία που προανέφερες και η Φιλανδία. Η Δανία πριν από 2-3 εβδομάδες ξεκίνησε ουσιαστικά και υιοθετεί τις τακτικές της Σουηδίας. Το ίδιο και η Φιλανδία αυτή την εβδομάδα που είναι ανοιχτά τα σχολεία. Ανοίγουν τώρα τα σχολεία τους κι αυτοί. Σίγουρα όμως χώρα με χώρα, όπως είπα, υπάρχουν ιδιαιτερότητες οι οποίες θα πρέπει να προσέξουμε. Και στη Σουηδία δεν είναι όλα τέλεια, παιδιά. Και εδώ δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο συλλέγουν πολύ καλή πληροφόρηση. Σκέψω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι έχουν σταλεί πάρα πολλά τεστ σε ένα τυχαίο αριθμό ατόμων κατοίκων της Σουηδίας για να μπορέσουν να πάρουν και πιο σαφή αποτελέσματα. Γιατί μέχρι τώρα τα τεστ γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Πρέπει να δούμε λοιπόν. Το μεγάλο στοίχημα αυτό. Το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα. Και έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες όλη αυτή η διαδικασία, ίσως και παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό θα δώσει και μεγάλο φως, θα δώσει αρκετό φως στη συνέχεια για το πώς θα εξελιχθούν και πώς ακριβώς θα υπάρχει αυτή η στρατηγική. Στην Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα από το πρώτο κλιμάκιο στην Αθήνα. Θα βγουν 500 κλιμάκια έξω. Νίκο, αν γνωρίζεις, γίνονται εντελώς τυχαία, γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, πρώτα θα ξεκινήσουν από νοσηλευτικό προσωπικό, ευπαθείς ομάδες και στη συνέχεια θα πάνε σε άλλες ομάδες. Έχουν τελειώσει με το νοσηλευτικό προσωπικό. Τα έχουν τελειώσει αυτά, οπότε πάνε καθαρά στον πληθυσμό έξω, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Νίκο, τα σχολεία είναι κλειστά, τα δημοτικά ή... Όχι, είναι ανοιχτά. Όλα ανοιχτά, δεν έτσι. Κλείσαν ποτέ. Δεν κλείσανε ποτέ. Δεν κλείσαν τα ποτέ. Σχολεία. Και δεν κλείσαν ποτέ γιατί, για δύο λόγους κυρίως. Το πρώτος και βασικότερος είναι γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως κρούσμα για παιδιά κάτω των 12 ετών. Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία τα οποία να δείχνουν κάτι ενισχυτικό για τη μετάδοση του ιού. Σίγουρα όλα αυτά πέσα σε ένα πλαίσιο με πολύ έντονες προτροπές για τα μέτρα υγιεινής, έτσι, θα πρέπει να ακολουθούν στα σχολεία. Και υπάρχει καθημερινή αξιολόγηση του ρίσκου. Δηλαδή, ένα σχολείο μπορεί, έχει τη δυνατότητα, αν κρίνουν ότι υπάρχει μια δραστηριότητα η οποία θα είναι σε κλειστό χώρο, να μπορούν είτε να την ακυρώσουν είτε να περιορίσουν τον αριθμό των ατόμων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα και αυτή η ελευθερία σε κάθε Δήμο και σε κάθε δομή του Δήμου. Γιατί τα σχολεία εδώ ανήκουν στο Δήμο. Τα νοσοκομεία ανήκουν στην περιφέρεια.
Οπότε υπάρχει αξιολόγηση καθημερινή, το ίδιο κάνουμε και εμείς στο δικό μας το Δήμο. Κάθε φορά υπάρχει μια αξιολόγηση όσον αφορά τη νεολαία και τα θέματα τα οποία αφορούν είτε τα παιδιά είτε τους έφηβους, για το πώς ακριβώς θα πρέπει να κινηθούμε πάνω στη δραστηριότητα. Και επίσης ένα βασικό είναι ότι αν κλείναν τα σχολεία, θα γινόταν αυτό που έγινε στην Ελλάδα την πρώτη μέρα που κλείσαν τα σχολεία. Ουσιαστικά δεν προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες και ούτε τους ηλικιωμένους. Στην Ελλάδα το είδαμε αυτό, στην Αθήνα ειδικά, όλοι προσπαθήσανε να δώσουν αμέσως τα παιδιά στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Στην αρχή, την πρώτη δεύτερη μέρα, ναι. Εντάξει, μετά. Ναι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο πάλι είναι αντιφατικό. Αλλά προφανώς αυτό το πράγμα δεν θα γινόταν ποτέ στη Σουηδία, γιατί ο παππούς και η γιαγιά έχουν το δικό τους σπίτι και δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία που είναι και θετικό για αυτούς και αρνητικό. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Εμείς με τη δικιά μας κουλτούρα μπορούμε να το δούμε και αυτό ως κάτι το οποίο είναι πολύ διαφοροποιημένο από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς και το θεωρούμε ότι δεν νοιάζονται για τον παππού και τη γιαγιά, που δεν είναι έτσι όμως. Νίκο, να κλείσουμε κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με την επιστήμη σου, σε ένας καλός εξαίρετος ψυχολόγος. Λένε πολλοί, φοβόμαστε το μετά την καραντίνα. Μείναμε πολύ μέσα, ειδικά στην πυρωτική Ελλάδα, στην Κοζάνη, δεν ήταν καλός ο καιρός. Λένε κάποιοι που δεν θα συνηθίσω μέσα, δεν θα βγαίνω τόσο έξω. Ένα ιδιότυπο σύνδρομο της Στοκχόλμης. Υπάρχει περίπτωση να βιώσουμε ψυχολογικά κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ότι μετά, να παραμείνουμε μέσα, κάπως να αλλάξει και η συμπεριφορά μας, δηλαδή, να γίνουμε περισσότερο εσωστρεφείς. Υπάρχουν πάρα πολλές, να το πω έτσι, ψυχολογικές καταστάσεις, οι οποίες θα βιώσουμε. Το έχουμε βιώσει και με την οικονομική κρίση αυτό. Απλά, επειδή μιλούσαμε με έναν ανθρωπολόγο, τον κύριο Αλπίδη, ο οποίος είναι διδάκτορας και είναι πραγματικά αυτό που είπε, μου έμεινε, μου είπε ότι η προηγούμενη κρίση, η οικονομική κρίση, ανάγκασε τους Έλληνες να βρούνε τρόπο να έρθουν κοντά, να μπορέσουν να συζητήσουν γι' αυτό ή πολλές φορές να μείνουν ακόμα και με την ίδια τους οικογένεια. Παιδιά δηλαδή, τα οποία είναι 20-25 χρονών, ζούσαν πάλι με την οικογένειά τους, δεν νοικιάζανε. Λόγω της οικονομικής κρίσης μαζεύτηκε ο κόσμος μαζί. Με αυτή την κρίση, ο καθένας πρέπει να είναι μόνος του. Και για ένα λαό όπως είναι ο ελληνικός και η κοινωνικότητά του είναι κύριο χαρακτηριστικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για μένα, ας πούμε, υπάρχουν ψυχαναγκαστικές διαταραχές οι οποίες σίγουρα θα αυξηθούν. Υπάρχει κοινωνικό άγχος το οποίο σίγουρα έχει αυξηθεί. Γιατί βλέπεις ότι κάθε φορά που πας να συναστραφείς με κάποιον, υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου αυτή η κριτική ότι για να δω τώρα, μπορώ να, να κοντέψω, να δώσω το χέρι. Όταν αρχίζεις και διστάζεις για όλα αυτά, αυτό από μόνο του σε επηρεάζει και σε απομονώνει. Όταν υπάρχει αυτή η αμφιβολία, τότε δημιουργείται άγχος. Και όταν υπάρχει το άγχος, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να υπάρχει και φόβος. Όταν λοιπόν αναπτυχθούν και άλλες φοβίες, αυτό σίγουρα θα επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Ο τρόπος που σκέφτομαι επηρεάζει το πώς νιώθω και αυτό που νιώθω επηρεάζει τη συμπεριφορά μου. Τα συναισθήματά μου δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε θεωρώ ότι ήδη έχουμε αλλάξει. Έχουμε αλλάξει. Θα δούμε μόνο τις έρευνες οι οποίες θα επέλθουν το επόμενο διάστημα και θα αποδείξουν αυτό τη θεωρία. Θεωρώ ότι το μόνο που απέχομαι είναι να μην έχουμε τον ίδιο αριθμό αυτοκτονιών όπως είχαμε στην κρίση, την οικονομική. Κρίση, γιατί που υπήρχε μια αύξηση, αλλά υπόθηκαν και νούμερα που δεν ίσχυαν πάντως. Να πω κάτι όμως αυτό πάνω και κλείνω με αυτό. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για το πώς αντιμετωπίζει όχι ο ασθενής που έχει διαγνωστεί με κορονοϊό την όλη κατάσταση, που είναι το πιο βασικό, ακόμα και η οικογένειά του. Γνωρίζω προσωπικά από πελάτες τους οποίους έχω ότι υπήρχε μια κατάσταση σοκ, καθώς ο ασθενής μεταφέρεται στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία καμία με τους δικούς του. Και ξέρεις ότι όταν ακούσω όλη αυτή την ιδιοσιογραφία για το πόσοι πέθαναν, πόσοι πεθαίνουν στην Ιταλία, θεωρείς δεδομένο, δηλαδή είναι προτετελεσμένο. Μέσα σου ήδη έχεις προετοιμαστεί ή τουλάχιστον προσπαθείς να προετοιμάσεις τον εαυτό σου για κάτι το οποίο είναι εντελώς αρνητικό και έχει να κάνει με θάνατο. Αυτό που ο κόσμος φοβάται είναι το τέλος. Δεν είναι μόνο ο θάνατος, το τέλος. Το τέλος μιας δουλειάς, το τέλος μιας σχέσης, το τέλος όμως και της ζωής. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς επηρεάστηκαν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που ήταν στα πάλωτα γκρουπ. Απομονώθηκαν. Τους θεωρούσαμε δηλαδή ότι, άσε που κάναμε και κριτική σε πολλούς που βγαίναν έξω. Έτσι. Δηλαδή, παλιότερα οι πιο ηλικιωμένοι κάναν υποδείξεις στους νέους για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται έξω στους δρόμους. Και τώρα το είδαν ανάποδα. Δηλαδή οι νέοι κάναν υποδείξεις στους ηλικιωμένους για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται. Και κάνουν ακόμη.
Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός και μια συνέστηση και ένας καλός τρόπος, γιατί και μια γιαγιά που μπορεί να δούμε στο νοσοκομείο και να μην κρατάει αυτά τα μέτρα, θα πρέπει ήδη να την ενημερώσουμε, να τη συνεπίσουμε, να προσπαθήσουμε να έρθουμε κοντά στους ανθρώπους. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί βλέπω και κάτι άλλο δυσάρεστο, Νίκο, εδώ. Πεθαίνει από κορονοϊό ή κάποια άλλη κορονοϊό τώρα, εντάξει, ένας 90χρονος, 92, και βλέπω σχόλια στο διαδίκτυο. Έλα μωρέ, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα έφαγε τα ψωμιά του κτλ. Κανένα σεβασμό δηλαδή στο ότι ο άνθρωπο μπορεί να ζούσε άλλου 2 μήνες, μπορεί να ζούσε άλλα 2 χρόνια ή άλλα 4. Και αυτό, το έχουμε ισοπεδώσει ότι ο άλλο επειδή είναι 85, δεν έχει σημασία. Έμορφε, εντάξει, μεγάλο άνθρωπο ήταν. Είναι τραγικό νομίζω έτσι. Θα θυμηθούμε αυτοί όταν θα φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία, με το καλό φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία, για το ποιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο και να πούνε ότι πλέον έχει επέλθει αυτό το οποίο θα μπορούσε εσύ να ονομάζει ζωή για σένα. Φτάνει μέχρι εδώ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό, είμαστε προσεκτικοί. Και επίσης αυτό που χρειάζεται είναι να δείξουμε επιτέλους, αφού λοιπόν λέμε, γιατί ανέφερες ότι υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι λένε ότι κάνουμε πολύ καλά τα πράγματα και μπράβο μας λοιπόν γι' αυτό. Ας δείξουμε λοιπόν και τις αρετές που έχουμε σαν λαός, ας δείξουμε το φιλότιμο μας τώρα. Στην κρίση θα πρέπει να τα δείξουμε. Πότε περιμένουμε να τα δείξουμε, όταν είναι όλα μια χαρά? Το 2004 που ήταν όλα ονειρικά? Όλοι καλοί είναι. Έτσι σε μια κρίση φανερώνουμε την προσωπικότητά μας. Αλλά λοιπόν έχουμε αυτές τις αρετές που λέμε σαν λαός, θα πρέπει να τις δείχνουμε σε μια εποχή κρίσης. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε πόσο μπορεί ο καθένας να βελτιώσει τον εαυτό του. Και όχι να θεωρεί ότι είμαι η βελτιωμένη έκδοση της προηγούμενης γενιάς. Κάθε γενιά πρέπει να προσπαθεί για κάτι καλύτερο. Να κλείσουμε με αυτό. Είναι καλύτερο, το καλύτερο επίλογο, το καλύτερο φινάλε νομίζω. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, Νίκο, έστω και από εδώ. Ελπίζω σύντομα να τα πούμε και από κοντά. Το εύχομαι κι εγώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ να έρθετε και εδώ μια φορά να κάνεις και ένα ρεπορτάζ εδώ στη Σουηδία για να δεις και εσύ ο ίδιος πώς είναι ακριβώς τα πράγματα. Να τελειώσουμε με την καραντίνα. Πολύ ευχαρίστως. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Κύριε Τσιμούς. Καλό βράδυ.